δείξω ποιότητος να γεννηθεί. Τη δόξα να συμψώνουνε τη βάλα. Τη ψάχνουστη της δράμας η μαύρα έτη. Δόξα μου, πολύ σε αγαπάω. Δόξα μου, παντού σ' ακολουθώ. Δόξα μου, για σένα τραγουδάω. Δόξα μου, ποτέ δεν σε ξεχνώ. Φίλες και φίλοι της sportdrama.gr, της ιστοσελίδας που ασχολείται με τα δρόμενα του τραμινού αθλητισμού και μόνο, και της Black and White TV, της τηλεόρασης, της πειραματικής τηλεόρασης του ΓΣ Δόξα Δράμας. Καλησπέρα από τον χώρο του μουσείου, όπου για άλλη μια Κυριακή δίνουμε το παρόν μας για ένα ακόμη τρίτο ημίχρονο αγώνα της Δόξας. Βέβαια, σήμερα το παιχνίδι δεν έγινε μέσα σε αυτό το γήπεδο, μέσα στο γήπεδο της Δόξας, έγινε λίγο πιο μακριά, στο Κοκκινόχωμα. Όμως, το αποτέλεσμα είναι και πάλι θετικό, είναι και πάλι νικηφόρο σε ένα εκτός έδρας παιχνίδι. Βέβαια, η Δόξα αυτή τη στιγμή δεν έχει την πολυτέλεια για οποιοδήποτε άλλο αποτέλεσμα πέρα από τη νίκη. Ωστόσο, και σήμερα χαμογελάμε. 2-1 η επιτυχία, η νίκη, η επικράτηση μέσα στην έδρα του Βυζαντίου, μέσα στο γήπεδο του Κοκκινοχώματος, και δίπλα μου, για να μιλήσουμε για το παιχνίδι, να κάνουμε το δικό μας τρίτο ημίχρονο, έχω τον Θωμά τον Καρακλίδη. Ο Θωμάς ο Καρακλίδης είναι ο πρώτος κατ' εξαίρεση, θα το πούμε αυτό, ο πρώτος ποδοσφαιριστής της Δόξας, ο οποίος έχει έρθει ήδη μια φορά στην εκπομπή μας, μας έχει μιλήσει, και σήμερα είναι η δεύτερη. Γιατί το κάνουμε αυτό? Γιατί θεωρούμε ότι ο Θωμάς ήταν από αυτούς που σε ένα αντίστοιχο παιχνίδι, σε αυτό της Καβάλας, όπου τα αποτελέσματα δεν ήταν τόσο ευνοϊκά, ήταν ένα παιχνίδι που όλοι μας, όσοι το θυμόμαστε ακόμη, εξακολουθούμε να θέλουμε να το ξεχάσουμε. Ήταν ένα παιχνίδι λοιπόν με άσχημη κατάληξη, με διάφορα άσχημα γεγονότα, τα οποία δεν στάθηκαν εμπόδιο στο να κάνουμε την κουβέντα μας. Ο Θωμάς ήταν αυτός που μας τίμησε με την παρουσία του σε εκείνη την εκπομπή. Σήμερα που πάλι η Δόξα έπαιξε στην Καβάλα, θέλαμε να τον ακούσουμε υπό διαφορετικές συνθήκες και κυρίως υπό το κράτος της χαράς, της επιτυχίας, της ευχαρίστησης από μία νίκη. Θωμά, καλησπέρα. Χαίρετε, καλησπέρα και από μένα. Να είσαι καλά, που και στα δύσκολα και στα εύκολα και στα χαρούμενα, δηλαδή τα σημερινά, είσαι κοντά μας. Εκτιμούμε αφάνταστα, και το ξαναλέμε για άλλη μια φορά, το ότι εκείνη την ημέρα, με εκείνες τις δύσκολες συνθήκες που υπήρχαν, δεν δίστασες να δεχτείς την πρόσκλησή μας και να είσαι μαζί μας, να μας δώσεις, να μας καταθέσεις την άποψή σου, όπως έκανες εκείνη την ημέρα, με πολύ, με περίσσιο θάρρος, με περίσσια, πώς να το εκφράσω, με θάρρος. Ήταν μία τοποθέτησή σου πραγματικά θαραλέα, μία παρουσία η οποία, να πούμε ότι είχε και κάποιους απόϊχους αρνητικούς, δέχτηκες και κάποιες κριτικές, όχι από τους δραμινούς, από τους φιλάθλους της πρώην ομάδας σου. Αδίκως θεωρώ, πέρα για πέρα άδικα, κατηγορήθηκες. Δεν ξέρω αν θέλεις να αναφερθούμε σε αυτό. Εντάξει, ή να το προσπεράσουμε. Έγινε μια παρεξήγηση σε μια δήλωσή μου, αλλά εννοούσα εγώ, και όποιος δεν είδε όλη τη συνέντευξη και δεν έπιασε το νόημα της όλη συνέντευξη, μπορούσε πολύ εύκολα να βγάλει λάθος συμπέρασμα. Οπότε, να το προσπεράσουμε συνεπώς και να μείνουμε στο σημερινό παιχνίδι. 2-1 η νίκη της Δόξας. Νίκη μεν, μονόδρομος η νίκη, δεν υπήρχαν περιθώρια για άλλο αποτέλεσμα. Θα έκανα μία ερώτηση στη συνέντευξη που τον Κώστα τον Βασιλακάκη, τον προπονητή, ρωτώντας τον αν τελικά κάνατε σήμερα τα εύκολα δύσκολα, και μου απάντησε πως ναι. Εσύ τι λες? Θα συμφωνήσω με τον προπονητή μου, καθώς το παιχνίδι ξεκίνησε ιδανικά για μας. Με 2 στημένα ξεκινήσαμε με 2-0. Όλα ήταν υπέρ μας, αλλά λίγο η αδράνεια, λίγο η κούραση, γιατί και το γήπεδο δεν ήταν πολύ καλό.
Από το ημίχρονο κάναμε τα εύκολα δύσκολα και μπήκαμε στο 44, φάγαμε το γκολ. 43. 40 κάπου εκεί. Και είναι το χειρότερο πράγμα που μπορείς να κάνεις. Να φας γκολ στα τελευταία λεπτά του πρώτου ημιχρόνου και ξέρουμε όλοι ότι ο αντίπαλος μετά στο 2-1 βγαίνει με τελείως διαφορετική ψυχολογία. Λοιπόν, μπαίνουμε στο παιχνίδι. Μπαίνουμε πρώτα απ' όλα. Ο Κώστας Βασιλακάκης έκανε κάποιες αλλαγές στις οποίες είχε συμμετοχή. Έφυγες, σε βγάζει από τη θέση σου σαν στόπερ και σε περνάει σκούπα μπροστά, εξάρι μπροστά από την αμυντική τετράδα. Στη θέση σου ο Παπαζούδης, πολύ καλή παρουσία, πάρα πολύ καλή παρουσία. Μπράβο στο παλικάρι, γιατί δείχνει ότι καλύπτει το κενό του στρατιωτικού πολύ γρήγορα. Ετοιμοπόλεμος και αστροπρόσωπο τον προπονητή του σε κάθε περίπτωση. Βγαίνοντας λοιπόν μπροστά η Δόξα με ένα σχηματισμό όπου ο Καρακλήδης είναι μπροστά, είναι αυτό το σχήμα που ξεκίνησε στο παιχνίδι, στο δεύτερο ημίχρονο, μέσα στην Πτολεμαΐδα. Το σχήμα εκείνο, το οποίο, η συνταγή αυτή, η οποία σημάζεψε τα χάλια του πρώτου ημιχρόνου και έκανε ένα σχηματισμό ο οποίος πήγε πάρα πολύ καλά. Με αυτό το σχηματισμό ξεκινήσατε σε αυτό το παιχνίδι, στο σημερινό παιχνίδι. Στην Πτολεμαΐδα, ενώ πήγαινε καλά το πρώτο 20 λεπτό, μετά επαναπαυτήκατε, χαλαρώσατε, έπεσε ο ρυθμός, ανέβηκε ο αντίπαλος, τελικά μείναμε στοχοί. Σήμερα η διαφορά είναι ότι μπήκατε με την ίδια δυναμική, με την ίδια καλή εικόνα, πολύ γρήγορα δύο γκολ στο 6 και στο 12, να πούμε και για αυτά τα γκολ στη συνέχεια. Στο 6 και στο 12 δύο γκολ, 0-2 το αποτέλεσμα, τι καλύτερο ξεκίνημα για μια ομάδα. Έρχεται και ο Αλεξάκης ο Κουμπρόγλου λίγο μετά, χάνει μια πολύ καλή ευκαιρία για να κάνει 3 τα γκολ πριν πάει το 20 λεπτό ή κάπου στο 20 λεπτό, αν δεν κάνω λάθος. Όχι, στο 14, στο 14, στο 14. Λοιπόν, και φτάνουμε λοιπόν να έχουμε κάνει το καλό το ξεκίνημα, τα δύο γκολ, και μετά στη συνέχεια να επαναπαυτούμε εκεί επάνω. Τι έγινε? Δεν ξέρω και εγώ ακριβώς τι έγινε. Βάλαμε τα δύο γκολ. Ξέρουμε όλοι ότι η ομάδα παίζει πάντα με την πίεση της νίκης σε κάθε αποτέλεσμα, σε κάθε παιχνίδι. Από εκεί και πέρα βάλαμε τα δύο γκολ. Θέλαμε οπωσδήποτε να εξασφαλίσουμε το 0 πίσω. Δεν είχαμε τόσο το μυαλό μας ώστε να βγούμε μπροστά. Ξέραμε ότι θα μας δοθούν και άλλες ευκαιρίες. Αλλά το μυαλό μας ήταν κυρίως να μην δεχτούμε άλλες ευκαιρίες. Και αυτό ήταν νομίζω το λάθος μας. Παρόλο που ο προπονητής φώναζε «μην κλείνεστε και ανεβείτε». Ούρλιαζε, δεν φώναζε αυτός. Ούρλιαζε. Αλλά υποσυνείδητα εμείς λειτουργήσαμε, τραβηχτήκαμε λίγο πιο πίσω. Φοβηθήκαμε ήδη τον εαυτό μας, γιατί ξέρουμε ότι πολλοί ποδοσφαιριστές έχουν τραβήξει πόσες αγωνιστικές συνεχόμενα. Τα πόδια είναι βαριά, πλησιάζει το τέλος του πρωταθλήματος. Δηλαδή υπήρχαν σημεία κόπωσης τα οποία φταίνε για αυτή την... Προφανώς. Ξέρουμε ότι το πρωτάθλημα πλησιάζει προς το τέλος. Αν εξαιρέσω τις 3-4 παίκτες οι οποίοι μπαίνουν και φρεσκάρουν ή από το Δεκέμβρη έχουν μπει και έχουν φρεσκάρει την ομάδα, όλοι οι υπόλοιποι νομίζω τραβάνε τα 90 λεπτά συνεχόμενα. Είναι λογικό κάποια στιγμή να τραβιέσαι από μόνος σου λίγο πιο πίσω. Λες εντάξει είναι 2-0, λίγο να ηρεμήσουμε κι εμείς, να πάρουμε κάποιες ανάσες. Ναι, αλλά στο 12 είναι το 2-0. Στο 14 κοντεύει στο 3. Όχι, και μετά ήθελα να πω για τη συνέχεια του παιχνιδιού. Για τη συνέχεια. Τώρα από την αρχή, εκεί στο 12-15, για ποιο λόγο τραβηχτήκαμε πίσω, ίσως στο μυαλό μας ήταν στο 2-0. Και... Επαναπαυτήκαμε τελικά. Βλέπαμε από την αρχή ότι το Βυζάντιο δεν είναι κακή ομάδα. Δεν είναι κακή, αλλά νομίζω ότι υπήρχε τεράστια διαφορά δυναμικότητας. Δηλαδή, κανένα δύο παίχτες που μπορούσαν να κάνουν. Είχε, όχι, δύο, παραπάνω. Παραπάνω. Ωστόσο, ήταν μια ομάδα που είχε πολλά τροτά σημεία. Και μπορούσες κάλλιστα να κάνεις τη ζημιά, να πάρεις τη νίκη. Νομίζω θα μπορούσε αυτή η νίκη να έχει. Πάλαμε και... πολύ εύκολα τα δύο γκολ, έτσι. Πολύ εύκολα. Πολύ εύκολα, ναι. Εξαιρετικά εύκολα, και ίσως αυτό λειτουργήσε παγίδα. Ναι. Μπούμεραγκ.
δεν ξέρω τι να σχολιάσω. Ίσως αυτό που σας είπα και πριν, ότι το μυαλό μας ήταν λίγο να κρατήσουμε το 2-0, να ηρεμήσουμε λίγο το παιχνίδι. Βέβαια δεν μας βγήκε το να ηρεμήσουμε. Ίσα-ίσα υπήρχε μια αναστάτωση μετά το 20-25, άρχισαν λίγο να μην βγαίνουν τα μαρκαρίσματα. Νομίζω ότι και το Βυζάντιο άρχισε να παίζει λίγο ανορθόδοξα ο καθένας όπου να είναι και χανόμασταν και εμείς μαζί τους. Αλλά για μένα... Το Βυζάντιο είχε αυτό το χαρακτηριστικό το παιχνίδι. Είχε έναν άναρχο ρυθμό. Ο καθένας όπου να είναι, έβλεπα τον Καρλόπουλο από τη μία, από την άλλη, ό,τι να είναι. Ο Τσίλογλου γυρνούσε μπρος, πίσω, δεξιά, αριστερά. Και ίσως πέσαμε στην παγίδα τους εμείς, ενώ μπορούσαμε να κρατήσουμε τις θέσεις μας όμορφα και ωραία. Ο Ιωαννίδης, ο προπονητής, κράτησε αυτόν τον τρόπο παιχνιδιού, βλέποντας μάλλον ότι μπορεί κάτι να περιμένει. Ναι. Και νομίζω ότι δικαιώθηκε. Η φάση του γκολ είναι, νομίζω, ό,τι πιο κορυφαίο μπορούμε να πούμε, ό,τι πιο κορυφαία επιβεβαίωση στην αδράνεια. Ήταν μια στιγμή τρομερής αδράνειας της άμυνας κυρίως, γιατί νομίζω ότι εκεί κάπου αποσυντονιστήκατε εντελώς. Ήταν η φάση που ξεκίνησε από το χώρο των αλλαγών. Μία σέντρα, είναι και μικρό το γήπεδο, με μία απλή πάσα φτάνει στην απέναντι εστία. Ναι, ναι, εκεί που πήγαινε να βγει η μπάλα έξω ο Καζαντζίδης, αν δεν κάνω λάθος, τη φέρνει μέσα και μάλιστα βγάζει τον Καρλόπουλο. Στον Καρλόπουλο, και σαν overlap. Ένα... Γιατί εμείς ανεβαίνουμε, γίνεται κόντρα πάσα και δεν προλαβαίνουμε. Αυτό το γήπεδο είναι μια παγίδα. Ναι. Πέρσι, λειτουργήσε σε απόλυτο βαθμό υπέρ της δόξης. Με το σύστημα που είχαμε παίξει, κερδίσαμε πολύ άνετα. 2-4 θυμάμαι. Φέτος λίγο έλειψε να πάθουμε τη ζημιά. Τελικά ο Καρλόπουλος κάνει τη σέντρα. Είστε εντελώς αποδιοργανωμένοι αμυντικά. Βρίσκεται εκεί ο Πόψης, ο οποίος είναι εντελώς αφύλακτος. Έχει ξεχαστεί από όλους. Και εμείς περιμένουμε όμως τη σέντρα, είμαστε μέσα στην περιοχή, είναι ειδικά τα στόπερ, είναι man to man με τα center four και περιμένουμε όλη τη σέντρα. Εκεί είναι και η ευφυΐα του Καρλόπουλου. Ακριβώς. Τη πάει έξω σε ένα χώρο, βλέπει τον Πόψη, ο οποίος είναι αφύλακτος. Πόψης, ο οποίος για μένα πέρα από τον γκολ ήταν ένας από τους κορυφαίους, αν όχι ο κορυφαίος. Ο Καρλόπουλος και ο Πόψης ήταν οι παίκτες που μου άρεσαν ιδιαίτερα. Και μάλιστα να πω ότι ο σκόρερ έπαιξε, να το πούμε αυτό, από τις αρχές του δεύτερου ημιχρόνου, το ξεκίνημα κάπου εκεί με ένα χέρι. Α, το είδα. Όμως είχε τρομερό πρόβλημα, χτύπησε κάπου στον ώμο του και ο προπονητής τον έλεγε «Είσαι καλά». Ήμουνα δίπλα, το άκουσα εδώ. Ο προπονητής τον έλεγε «Είσαι καλά, παίζεις». Και μπήκε μέσα, παρέμεινε μέσα και έσφιξε τα δόντια και έπαιξε. Ναι, τον ξέρω, τον είχα συμπαίκτη και στην Καβάλα. Είναι ναι, και ήταν ο παίκτης, νομίζω, που ήταν ο πλέον οργανωτικός πίσω. Και είχε και πολύ καλά ανεβάσματα. Λοιπόν, φτάνουμε στη φάση του γκολ. Η αδράνεια, νομίζω, αυτή είναι η επιβεβαίωση του ότι έχετε επαναπαυτεί επάνω στο 2-0. Και περιμένετε απλά να τελειώσει το ημίχρονο. Έλα όμως που έγινε η ζημιά. Είναι και το χειρότερο σημείο που θα μπορούσε να γίνει η ζημιά. Είναι λίγο η αδράνεια, λίγο ότι υπήρχε μια αναστάτωση. Δεν ήμασταν καλά σε εκείνο το 5 λεπτό, 8 λεπτό. Φαινόταν οι αβίαστες πάσες, λάθος πάσες. Έχουν και κάποιες άλλες ευκαιρίες, νομίζω. Να δω λίγο τη σημεία. Μια κεφαλιά, ένα στημένο του αρχηγού. Έχουν ακριβώς, ναι, μπράβο, έτσι ακριβώς. Δηλαδή, στο πριν το 1-2 είναι ένα πεντάλεπτο που η Δόξα έχει με τον έλεγχο του παιχνιδιού, αλλά δέχεται απειλές. Ναι, δέχεται γιατί και δέχεται απειλές από τα δικά μας. Όχι σημαντικές απειλές, αλλά δέχεται απειλές. Υπάρχει το προμήνυμα. Έρχεται το μήνυμα ότι προσέξτε, κάτι δεν πάει καλά. Όμως πάλι κλείνετε τα μάτια σας και δέχεστε τον γκολ. Και πάμε στα αποδυτήρια με 1-2. Εκεί τι γίνεται στα αποδυτήρια. Πώς ήσασταν? Εντάξει, βγήκε η ένταση στο πρώτο πεντάλεπτο. Υπήρχε μια αναστάτωση, αλλά. Στο ημίχρονο, δηλαδή, ναι, μέσα στα ποτήρια. Υπήρχε μια αναστάτωση, αλλά εντάξει, έμπειροι είμαστε όλοι. Προπονητής είναι έμπειρος. Επήλθε ξανά η ηρεμία μέσα στα ποτήρια, γιατί βγαίνοντας έξω με ένταση μπορεί να τρώγαμε άλλα τρία. Το σημαντικότερο ήταν η ομάδα να ηρεμήσει. Τι ζήτησε ο Βασιλάκης? Ηρεμία. Ηρεμία. Μα φαινόταν ότι η ομάδα δεν έχει ηρεμία. Μόνο αυτό έπρεπε να γίνει. Η ομάδα ηρέμησε. Δεν χρειαζόταν τίποτα. Τίποτα. Γιατί ό,τι λάθος γινόταν από δικό μας χάζω λάθος.
από λάθος κοντρόλ, λάθος πάσα, βία στα λάθη. Οπότε το μόνο και φαινόταν, το μόνο που χρειάζεται η ομάδα είναι απλά να ηρεμήσει. Και νομίζω ότι έγινε σε ένα καλό βαθμό. Ξεκινάτε το δεύτερο ημίχρονο. Βλέπω το Βασιλακάκι δεν κάνει αλλαγές, επιμένει σε αυτό το σχήμα. Αλλάζει λίγο το σχήμα. Αλλάζει το σχήμα μέσα. Γυρνάει και τον Σπάσιτς πίσω. Όχι, όχι. Ξεκινάμε εγώ και ο Σπάσιτς μαζί και δεκάρι ο Παπαδόπουλος στην αρχή. Ναι. Δηλαδή γυρίσαμε δύο αμυντικά χαφ. Εκεί που ήμουν μόνος, γυρίσαμε δύο αμυντικά χαφ για ένα 20 λεπτό. Και μετά ανέβηκε λίγο ο Σωτήρης, πήγα πίσω εγώ. Μετά. Συνέχεια, ναι. Μπράβο. Στη ροή του παιχνιδιού, δηλαδή, συνεχίζει ο Βασιλακάκης να κάνει τις εσωτερικές αλλαγές. Οι υπόλοιπες αλλαγές είναι αλλαγές θέσης, δεν είναι αλλαγές σχηματισμού. Δηλαδή, σε αυτά, ό,τι έκανε στο δεύτερο ημίχρονο, έβγαλε από δεξιά τον Μαρκόπουλο. Τον Μαρκόπουλο, έβαλε τον Σάντος. Από αριστερά έβγαλε τον Κουπρόγλου, έβαλε τον Αθανασιάδη. Και στο τέλος, στις καθυστερήσεις, έβαλε τον Βραμέτσαλη στη θέση του, όχι, του Παπαδόπουλου. Λοιπόν, γίνονται αυτές οι εσωτερικές αλλαγές, ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο, όμως βλέπουμε την δόξα πάλι μπορεί να πατάει καλά, μπορεί να κάνει ευκαιρίες, αλλά δέχεται πίεση. Δέχεται πίεση, αλλά γιατί δεν έχει καθαρίσει η μπουγάδα πιο νωρίς, γιατί δεν έρχεται το τρίτο γκολ. Εσύ από μέσα από το παιχνίδι, πώς το βλέπεις? Απλά ότι οι ευκαιρίες χάνονται, εντάξει, τι να κάνουμε. Καθαρά χάνονται οι ευκαιρίες. Καθαρά, αφού δεν βγήκαμε, πόσες φορές βγήκαμε προϋποθέσεις. Λίγο το λάθος, λίγο το λάθος κοντρόλ, λάθος τελείωμα, λίγο και η ικανότητα του τερματοφύλακα ή όποια ικανότητα. Και ο Καγγελίδης, παρότι έφαγε ένα τραγικό γκολ, το 0-2 ήταν τραγικό του λάθος. Βγάζει 2-3 πολύ καλά. Βγάζει, ναι. Του Σάντος εκείνη, του Κουμπρόγλου. Του Κουμπρόγλου, βεβαίως. Ή το άλλο, το σκαστό του Κουμπρόγλου και εκείνο. Έχουμε και ένα δοκάρι. Ναι. Στη ρίζα του δοκαριού με τον Παπαδόπουλο, νομίζω. Παπαδόπουλος. Χάνονται οι ευκαιρίες, πολλές ευκαιρίες. Δεν υπάρχει αποτελεσματικότητα. Τι φταίει αυτό? Δεν το ξέρω. Η κακή μας τύχη. Θέμα τύχης. Κοιτάξτε, η ικανότητα σίγουρα δεν φταίει. Ειδικά για το Μίτσο, τι να πούμε τώρα, πρώτο σκόρ είναι. Αλλά εντάξει, συμβαίνει. Εκεί θα το πάω. Ο Γαλατζής δεν είχε σήμερα, το παιχνίδι ναι, δεν το πήγε καθόλου. Δηλαδή, ήταν πιο πολύ, έσπαγε την μπάλα. Ήτανε... Την έσπαγε, ναι. Αν και ήταν σε ένα σχηματισμό με τρεις, ήταν οι τρεις στην ευθεία. Με τον Αλέξη και με τον, τον Κώστα, τον Μαρκόπουλο. Παρ' όλα αυτά δεν του πήγε το παιχνίδι. Βασικά δεν πήρε και τις μπάλες που ήθελε, να τα λέμε όλα. Και είναι και στο προηγούμενο παιχνίδι μπορώ να πω ότι δεν πήρε τόσες μπάλες όσες μπορούσε να, όσες έπρεπε να πάρει. Τέλος πάντων, αυτά είναι δευτερεύοντα στοιχεία, είναι θέματα προπονητή κυρίως. Όμως η δόξα απειλείται. Δεν είναι, δηλαδή δεν περνάμε το ευχάριστο δεύτερο ημίχρονο. Χάνονται οι ευκαιρίες, αλλά και πίσω δεχόμαστε πίεση. Νομίζω ότι δεχόμαστε είναι πίεση. Είναι προϊόν του 1-2, δηλαδή των ελπίδων που έχουν οι γηπεδούχοι ότι μπορεί κάτι να γίνει σε αυτό το παιχνίδι. Σίγουρα, όσο δίνεις εσύ το δικαίωμα. Άλλωστε παίζουν το κεφάλι τους. Ναι, όσο δίνεις εσύ το δικαίωμα, ειδικά σε μια τέτοια ομάδα η οποία παλεύει να σωθεί, τους δίνεις το δικαίωμα να ελπίζουν και δεν τελειώνεις το παιχνίδι, σίγουρα θα δεχτείς πίεση όπως και να έχει. Αλλά νομίζω ότι την πίεση που δέχεται η ομάδα δεν έχει πρόβλημα να την αντιμετωπίσει. Δηλαδή, στο δεύτερο ημίχρονο, εγώ δεν θυμάμαι εκτός από το Πόπτσι που χάνει το. Από τα πλάγια που. Στο δίχτυ. Ναι, που ο Μέγκα μου λέει ότι ελέγχω, λέει, και μέσα να την φέρει, εγώ δεν υπάρχει πρόβλημα, λέει. Δεν θυμάμαι να έκανε ευκαιρία το Βυζάντιο. Ναι, μεν πιέζει, αλλά νομίζω ότι μέχρι εκεί. Δηλαδή, η ομάδα αμυντικά, μεσοαμυντικά, στέκεται πάρα πολύ καλά. Σήμερα δουλεύει καλύτερα από ό,τι στον Εορταϊκό, μεσοαμυντικά. Νομίζω ότι ο Σωτήρης προσέθεσε λίγο ύψος στα στόπερ, οπότε στο ψηλό παιχνίδι είμαστε ακόμα καλύτεροι. Παίζει πολύ έξυπνο ο Σωτήρης. Ανεβήκαμε δύο αμυντικά χαφ, εγώ και ο Σπάσιτς, που είμαστε πιο αμυντικογενείς. Οπότε νομίζω ότι είμαστε καλά μεσοαμυντικά. Αυτός ο ρόλος που έπαιξε σήμερα σου πάει, τον προτιμάς? Παίζω πιο σίγουρα στα στόπερ. Τα πόδια μου τα νιώθω πιο σίγουρα στα στόπερ. Τόσα χρόνια εκεί, αλλά δεν έχω πρόβλημα. Μ' αρέσει. Μπορείς δηλαδή να παίξεις άνετα? Μπορώ, εντάξει. Φαντάζομαι ότι μπορώ.
Δεν είναι για σένα, δηλαδή, δεν αγκομαχεί την ιδέα. Όχι, όχι. Να... Και στην Καβάλα έπαιζα πολύ συχνά αυτόν τον ρόλο. Αυτόν τον ρόλο, ναι, το σημερινό. Ναι. Σαν αμυντικό χαφ, αρκετά σου. Ούτως ή άλλως και ο προπονητής ξέρει τι ζητάει από μένα, δεν ζητάει να περάσω. Ξέρει, κόβεις δίπλα, κόβεις δίπλα. Ο καθένας αυτό που ξέρει να κάνει καλά, αυτό πρέπει να κάνει. Φυσικά, ομάδα είναι, ναι. Ομαδικά λειτουργία. Καθένας έχει ρόλους του. Βλέποντας το Βυζάντιο να, είναι, να έχει κάποιες αδυναμίες τόσο αμυντικά αλλά και μεσοεπιθετικά, αυτές οι αδυναμίες κορυφώνονται περισσότερο, φαίνονται πιο έντονα λόγω της καλής λειτουργίας της άμυνας της Δόξας ή απλά ήταν σε κακή μέρα μεσοεπιθετικά το Βυζάντιο και είχαμε λίγη σχετικά πίεση. Νομίζω ουσιαστική ότι... πίεση, ναι. Όχι. Πίεση γενικά υπήρχε. Ναι, η κυκλοφορία της μπάλας ήταν πάνω κάτω. Mm. Ήταν ένα ωραίο παιχνίδι. Ναι. Ο κόσμος που το είδε πιστεύω το ευχαριστήθηκε γιατί είχε φάσεις, είχε την μπάλα πάνω κάτω. Δεν ήταν ένα στατικό παιχνίδι κέντρου. Σε αυτό βοηθάει φυσικά και το μικρό γήπεδο του Βυζαντίου. Αλλά τι περισσότερο έπαιξε ρόλο. Νομίζω ότι το Βυζάντιο, άμα έχει κάποια καλά στοιχεία, αυτά είναι όλα μεσοεπιθετικά. Με Καρλόπουλο, Τσίλογλου στα άκρα κτλ. Αλλά νομίζω ότι το ότι κρατάμε τόσο καλά είναι όλα θέμα της καλής αμυντικής λειτουργίας και όχι τόσο τη μη ικανότητα της άλλης ομάδας. Γιατί έχουμε αποδείξει ότι μπορούμε να το κάνουμε αυτό και με Άρη και με τον Έστω. Δεν έχουμε πρόβλημα. Δηλαδή είναι πολύ δύσκολο η ομάδα, μια ομάδα να μας κάνει ζημιά πίσω. Δηλαδή πρέπει να φάμε γκολ ή να φάμε γκολ να μας δημιουργήσουν ευκαιρίες από. Από δικά μας. Αυτό μην το λες. Το έχουμε δει το έργο αυτό. Δηλαδή έχουμε δεχτεί γκολ και. Έχουν χαθεί παιχνίδια έτσι. Ναι, έχουν χαθεί. Απλά θέλω να πω ότι δύσκολα μια ομάδα οργανωμένα μας πάει. Ναι. Πέρα από την Καβάλα. Πέρα από το τι έγινε στην Καβάλα. Ναι. Που εντάξει, είπαμε ό,τι είπαμε. Εκείνο, τότε, το ξεχνάμε. Εκείνο ήταν μια κακή παρένθεση. Το είπα και τότε ότι η ποιότητα μιας ομάδας θα φανεί όχι σε ένα παιχνίδι, αλλά στην πορεία που θα κάνει. Στη διάρκεια. Στη διάρκεια ακριβώς. Εκεί φαίνονται οι ομάδες. Σε κάποιο υπήρχε περίπτωση, υπήρχε περίοδος, χρονική διάστημα στο δεύτερο ημίχρονο που να ένιωσες άγχος για το παιχνίδι. Η αλήθεια είναι ότι όχι, 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 όχι. Πραγματικά δεν. Φοβάμαι μόνο το δικό μας το λάθος. Ναι. Δηλαδή δεν φοβάμαι ποτέ ότι η άλλη ομάδα μπορεί να μας σπάσει την αμυντική λειτουργία ή να μας κάνει τόσο καλό παιχνίδι που θα φάμε γκολ. Τα στημένα λίγο που ξέρουμε ότι είναι θέμα προσωπικότητας και ατομικών μαρκαρισμάτων. Από εκεί και πέρα όμως δεν. Όταν λες φοβάμαι το λάθος, τι εννοείς? Εντάξει, όλοι μπορούν να κάνουν λάθος. Το λάθος το ατομικό του συμπαίκτη. Ναι, το συμπαίκτη μου, το δικό μου, που ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει από ατομικό λάθος. Αλλά οργανωμένα πραγματικά δεν με φοβίζει καμία ομάδα. Ούτε Άρης ούτε κανένας. Το έχουμε αποδείξει δηλαδή, γιατί η ομάδα τουλάχιστον έχει τρομερή αμυντική λειτουργία. Ναι, είναι το δυνατό χαρτί. Πολύ, το ναι. Δυνατό χαρτί. Και δεν είναι τυχαίο που μαζί με τον Άρη να εμένα ξέρεις τι δεν μου άρεσε σε ένα παιχνίδι όπου ξεκινάς με αυτές τις προϋποθέσεις, με αυτούς τους ιονούς, πας για μια εύκολη νίκη, φτάσαμε στο τέλος να αλλάζει, να βάζει το Βραμέντζαλ για καθυστέρηση. Δηλαδή να κάνει την τρίτη αλλαγή ο Βασιλακάκης για να κερδίσει χρόνο στη διάρκεια των καθυστερήσεων. Αυτό δεν μου άρεσε. Εντάξει, σίγουρα εμφανισιακά. Δεν έπρεπε δηλαδή να φτάσουμε εκεί να πέρα. Να χτυπάει άσχημα, αλλά το είπατε κι εσείς στην αρχή ότι τα πάντα γίνονται πλέον για τους τρεις βαθμούς. Δεν έχει καμία σημασία τίποτα. Ναι, στο βωμό του αποτέλεσμα, ειδικά τώρα έτσι όπως είναι το πράγμα και αφού φτάσαμε σε αυτό το κομμάτι, είσαι έμπειρος παίκτης, έχεις πολύ καλή εικόνα των ομάδων της κατηγορίας. Τι βλέπεις από εδώ και πέρα για τη δεύτερη θέση? Δεν μπορώ να προβλέψω κάτι, αλήθεια. Δεν μπορώ. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι όλα θα κρυθούν στο τέλος. Στο τέλος. Στο τέλος, στις τελευταίες δύο αγωνιστικές, εκεί στο ρεπό μας. Εκεί θα φανεί αν ο Νέστος μπορεί να σκοντάψει. Και φυσικά στο Χαριλάου. Και στο Χαριλάου. Που εκεί θα γίνει, πιστεύω. Θα είναι. Τα πάντα θα κρυθούν εκεί. Ναι, με δεδομένο ότι ο Άρης με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο ανεβαίνει. Mm-hmm. Θα είναι και αδιάφορος. Βέβαια ο Άρης με τη Δόξα νομίζω με τη Δόξα να... δεν θα είναι αδιάφορος. Το σωστό αυτό. Ωστόσο εντάξει, ποτέ δεν ξέρεις. Δεν μπορεί έναν παίκτη στο τέλος του ενός πρωταθλήματος και ενώ έχει επιτευχθεί ο στόχος δεν μπορείς να τον βάλεις να έχει κινητρό. Οπότε ίσως και από εκεί να έχουμε κάποια τύχη. Τέλος πάντων,
Πάντως, δεν βλέπεις, δεν μπορείς να δώσεις ένα στίγμα για το τι, πού μπορεί να καταλήξει αυτός ο μαραθώνιος φέτος. Δεν μπορώ, γιατί πραγματικά και είναι αλήθεια, ο Νέστης είναι καλή ομάδα. Δεν είναι τυχαίο. Βεβαίως, δεν ξέρω, όλα τα μάτς είναι πολύ δύσκολα πλέον. Οι ομάδες ή παλεύουν για παραμονή ή παλεύουν για τη δεύτερη θέση, οπότε όλα είναι στην κόψη του ξηραφιού. Μια που μίλησες για τον Έστω Θωμά, την Τετάρτη είναι ο επόμενος αντίπαλος, εδώ μέσα, στο γήπεδο, για το κύπελο. Τι βλέπεις εκεί? Νομίζω ότι θα είναι ένα παιχνίδι αντάξιο των δύο ομάδων, ότι είναι και οι δύο στη δεύτερη θέση και θα παλέψουν για την νίκη, δεν έχει κάτι. Το ότι είναι κύπελο, δεν νομίζω πως... Εντάξει, δεν αλλάζει τώρα... τίποτα. Για τον Έστω δεν ξέρω, αλλά η δόξα είναι δόξα. Δεν μπορεί να έρθει εδώ μέσα κάποια ομάδα και να πούμε ότι δεν μας ενδιαφέρει το κύπελο, πάμε να χάσουμε. Αυτό είναι απαράδεκτο. Φυσικά είναι απαράδεκτο. Σωστά, πολύ σωστά. Σίγουρα ίσως ο προπονητής κρίνει ότι κάποιοι παίκτες πρέπει να ξεκουραστούν ή κάποιοι άλλοι να πάρουν περισσότερο χρόνο συμμετοχής, γιατί ίσως ο πρώτος στόχος είναι η δεύτερη θέση. Ας μην γελιόμαστε. Η δεύτερη θέση, ναι. Αλλά από εκεί και πέρα το μάτς θα είναι όπως όλα. Πάμε για την νίκη. Πάμε για την νίκη. Είναι κοντά αυτή η νίκη, παρότι είναι απέναντι ο Νέστος? Φυσικά, γιατί όχι. Έχουμε αποδείξει ποιοι είμαστε. Δεν είμαστε τυχαίοι και προφανώς δεν είμαστε τυχαίοι που είμαστε στη δεύτερη θέση. Και ο Νέστος είναι τυχαίο. Ναι, σίγουρα. Είναι και το διπλό, βέβαια. Είναι και κάποια τα γεγονότα, τα γνωστά γεγονότα που προηγήθηκαν. Νομίζω ότι. Νομίζω ότι θα γίνει ένα πολύ καλό παιχνίδι. Ένα καλό παιχνίδι, ναι, χωρίς να λέμε διάφορα παραπανήσια. Λοιπόν, αφού πιάσαμε και το κύπελο, είπαμε και για το κύπελο, νομίζω ότι κάπου εδώ συμπληρώσαμε το σημερινό, τη σημερινή μας θεματολογία, ας το πούμε έτσι. Κάτι άλλο τελευταίο. Μου έκανε εντύπωση πάλι σήμερα η συμμετοχή του κόσμου. Ναι, και όχι μόνο γεμάτη, σήμερα. Γεμάτη. Εμένα μου έκανε εντύπωση πιο πολύ στην Πτολεμαϊδα. Στην Τολεμαϊδα, εγώ μέτρησα 100 άτομα στην κερκίδα και στη δικιά μας την πλευρά και 200 από την άλλη, όταν είναι τόσο μεγάλη η απόσταση, όταν είναι τόσο δύσκολα τα πράγματα οικονομικά, όταν λείπουν πολλά από τα κίνητρα του κόσμου για να δώσει το παρόν, παρόλα αυτά το 1/3 τουλάχιστον των θεατών ήταν σε ασπρόμαυρη λογική, σε ασπρόμαυρα συναισθήματα. Εντάξει, νομίζω ότι τότε που είχε τελειώσει το παιχνίδι με την Καβάλα και κάναμε την ίδια συζήτηση, είχαμε πει ότι ο Δοξέος δεν είναι απλός θεατής. Έτσι, αγαπάει την ομάδα και ακόμα και μετά από εκείνη την εμφάνιση πάλι θα συνεχίσει να την αγαπάει. Έχει μέταλλο, συνεχίζει να ακολουθεί την ομάδα και είναι εκπληκτικό αυτό. 100 άτομα στην Πτολεμαϊδα, άλλες ομάδες δεν έχουν 100 άτομα στην έδρα τους. Ακριβώς, αυτό ήθελα να πω. 100, πολύ, σωστό, ναι. Πολύ σωστά το έθεσες. 100 άτομα στην έδρα τους. Υπάρχουν έδρες που δεν έχουν. Δεν τα έχουν. Καλώς καθώς, δεν μπράβο. Όμως ο Δραμηνός είναι εκεί. Είναι στο κοκκινόχωμα. Σας χειροκρότησε σήμερα. Επένεσε την προσπάθειά σας. Νομίζω θα είναι εδώ και στα επόμενα και θα είναι συνέχεια δίπλα σας. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ φυσικά και ένας λόγος που θέλουμε να κατακτήσουμε οπωσδήποτε τη δεύτερη θέση είναι φυσικά ο φιλαθλός κόσμος, έτσι, για να μην... Α, μπράβο, γιατί νομίζω ότι ένα απλό ευχαριστώ σε αυτόν τον κόσμο που τραβάει τέτοιον ανήφορο είναι λίγο, κάτι πιο χειροπιαστό, κάτι πιο ουσιαστικό θα είναι τουλάχιστον η δεύτερη θέση. Θωμά Καρακλείδη, σε ευχαριστούμε που ήσουν σήμερα μαζί μας. Δεν ξέρω αν εσύ θέλεις να προσθέσεις κάτι. Θέλω να προσθέσω κάτι. Ναι. Θα ήθελα να αφιερώσω τη σημερινή νίκη στον κόσμο που ήρθε να μας δει και κυρίως τον αρχηγό, στον Σάικ τον Στόικο, ο οποίος θα περάσει κατά πάσα πιθανότητα ένα χειρουργείο. Όχι κάτι τέτοιο. Όχι, σίγουρα θα κάνει αρθροσκόπηση για μια εβδομάδα. Σε επόμενες μέρες να είναι καλά το παλικάρι, να είναι γρήγορα κοντά. Τη σημερινή νίκη και ευχόμαστε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα να είναι πάλι μαζί μας. Που είναι μαζί μας, έτσι κάθε μέρα. Είναι μαζί μας, και... ναι, είναι. Ο Σάκης είναι ο αρχηγός, είναι ο παίκτης βαρόμετρο της ομάδας, το λέμε έτσι. Συνέχεια. Και μια σίγουρα μεγάλη απώλεια για την φετινή δόξα, η απουσία του σε αυτά τα παιχνίδια, μέχρι να επιστρέψει, γιατί όπως τουλάχιστον δείχνουν τα γεγονότα, θα προλάβει κάποια παιχνίδια στο τέλος. Να συμπληρώσω εδώ ότι σήμερα ήταν και τα γενέθλια του προπονητή σου, το ήξερες? Όχι, δεν το ήξερα. Σήμερα πολλά.
να τα εκατοστήσει και εύχομαι να του κάναμε καλό δώρο. Του κάνατε ένα καλό δώρο. Πολύ ωραία. Λοιπόν, αυτός ήταν ο Θωμάς ο Καρακλήδης, φίλες και φίλοι της Sport Drama και της Black and White τηλεόρασης. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ για την υπομονή σας να μας παρακολουθήσετε. Καλό σας βράδυ. Γεια σας. Απέναντι ένα δύσκολο αντίπαλο και έναν αντίπαλο ο οποίος έπαιζε σήμερα την επιβίωσή του. Ξέραμε ότι αυτά τα παιχνίδια είναι πάρα πολύ δύσκολα. Καταφέραμε να προηγηθούμε νωρίς με 2-0. Από εκεί μετά πιστεύω ότι αντί να ανέβουμε και να κρατήσουμε την μπάλα, να ελέγξουμε το παιχνίδι, πιστεύω ότι λίγο υπήρχε μια χαλάρωση σε όλους μας. Ο αντίπαλος ανέβασε την απόδοσή του, προσπάθησε να μας πιέσει, κατάφερε να το κάνει το 2-1 και λήξει το ημίχρονο. Δεύτερο ημίχρονο είπαμε να είμαστε πιο ήρεμοι, να κρατάμε την μπάλα στα πόδια, να την κυκλοφορούμε σωστά, να βρούμε περισσότερους χώρους. Αντίπαλος, γιατί πρέπει να βγει μπροστά να πετύχει ένα δεύτερο γκολ, να εκμεταλλευτούμε, να κάνουμε ένα τρίτο γκολ. Δυστυχώς δεν τα καταφέραμε. Πιστεύω όμως ότι στο δεύτερο ημίχρονο δεν απειληθήκαμε και ιδιαίτερα. Υπάρχει ένα άλοθη, μια δικαιολογία, γιατί είχαμε συνεχόμενα παιχνίδια. Παίξαμε Τετάρτη μέσα στη λάσπη, στην Τολεμαίδα. Παίζουμε τα κύπελα Τετάρτες και είναι φυσιολογικό να υπάρχει και μια κούραση σωματική στα παιδιά. Του τις καταφέραμε, πήραμε αυτή τη σημαντική νίκη που μας δίνει το δικαίωμα να ελπίζουμε μέχρι το τέλος του πρωταθλήματος, αν τυχόν πιάσουμε τη δεύτερη θέση, που δεν ξέρουμε πού μπορεί να οδηγήσει. Έχασε σήμερα ο Νέστος, άρα η δόξα έχει προβάδισμα βαθμολογικό. Έχουμε, αλλά έχουμε το ρεκόρ να κάνουμε μπροστά μας. Οπότε πάλι είναι δύσκολα τα πράγματα. Εμείς εκείνο που έχουμε να κάνουμε είναι να συνεχίσουμε αυτά τα θετικά αποτελέσματα που έχουμε τον τελευταίο μήνα. Μείναν άλλα 5 παιχνίδια, να κοιτάξουμε να τα τελειώσουμε όπως πρέπει και όπως αρμόζει στη δόξα δράμα. Ενώ ξεκίνησε καλά το παιχνίδι, εγώ θα πω ότι έκανε η δόξα τα εύκολα δύσκολα. Συμφωνείτε? Συμφωνώ απόλυτα. Γιατί με το 2-0 αισθάνεσαι και πιο ελεύθερο στο παιχνίδι σου. Δεν έχει την πίεση και του γκολ ή την βαθμολογική ή την νίκη. Και πρέπει να βγάζουμε περισσότερα στοιχεία μέσα στο παιχνίδι μας, αυτά δηλαδή που δουλεύουμε στην προπόνηση. Δυστυχώς όμως δεν το καταφέραμε. Μπορώ να πω ότι στο δεύτερο ημίχρονο ήμασταν πιο καλή ήταν η εικόνα μας. Κρατούσαμε περισσότερο την μπάλα, κυκλοφορήσαμε πιο καλά την μπάλα. Είχαμε και μια-δυο πολύ καλές ευκαιρίες όπως τον Κομπρόλ κτλ. Που εκεί μπροστά πρέπει να είμαστε πολύ ψύχρεμοι. Να ξέρουμε ανά πάσα στιγμή τι πρέπει να κάνουμε, γιατί αυτά τα παιδιά, το 2-1 είναι αυτά στο σκορ και μπορεί ανά πάσα στιγμή ο ένα λάθος ή μια αδράνεια ή ένα στημένο να πάθει ζημιά. Έτσι όπως ήταν το σχήμα, ήταν η συνέχεια του δευτέρου χρόνου του παιχνιδιού της Πεδεμαΐδας. 4-1-2-3. Ναι. Αυτό το σχήμα σας βγαίνει? Ξεκινήσαμε έτσι. Στο δεύτερο μήνα το αλλάξαμε όμως. Φέραμε πιο πίσω το Spasic. Πιστεύω ότι ήμασταν πιο γεμάτοι. Προσπάθουμε, κοιτάξτε, δεν έχουμε χρόνο πολύ, γιατί παίζουμε συνέχεια Κυριακή Τετάρτη, για να μπορέσουμε να δουλέψουμε και στην προπόνηση, για να αφομοιώσουν τους τρόπους παιχνιδιού που θέλουμε να παίξουμε, είτε με 4-3-3 με ένα αμυντικό χάφι, με 2 αμυντικά χάφι, το 4-4-2. Και προσπαθούμε σιγά σιγά να περάσουμε ορισμένα στοιχεία στο παιχνίδι μας, έτσι ώστε να μπορούμε να παίρνουμε και τα αποτελέσματα, να βελτιώνει και η εικόνα μας και σαν άτομα και σαν ομάδα. Yeah. Εμείς φτάσαμε σήμερα να παίζουμε με τη δόξα δράμας και να ζητάμε απεγνωσμένα 3 βαθμούς. Μόνο η νίκη μας ενδιέφερε. Γι' αυτό και ρισκάραμε μετά το 0-2 και ανοίχτηκε το παιχνίδι τόσο πολύ. Και θεωρώ ότι το άγχος στην άμυνα αλλά και η νευρικότητα στο επιθετικό κομμάτι της ομάδας μου ήταν αυτά που στοιχήσαν σήμερα την ήττα. Πιστεύω ότι η δόξα δράμας κέρδισε δίκαια, καθώς εμείς λόγω και του άγχους και της νευρικότητας δεν μπορούσαμε να φτάσουμε ορθόδοξα στην αντίπαλη περιοχή. Το ότι ο αντίπαλος στο δεύτερο ημίχρονο έγινε πιο αμυντικογενής και πιο συμπαγής με πολυπρόσωπη άμυνα μας δυσκόλεψε πάρα πολύ στο να περάσουμε μπάλες. Θεωρώ ότι αν πάρω από την αρχή του παιχνίδι αυτό το 0-2 με τον τρόπο που έρχεται και κυνηγάμε εμείς συνεχόμενα μάτς με Αλεξανδρούπολη, με Φιλότα, από το δεύτερο λεπτό είμαστε πίσω στο σκορ, το ίδιο και σήμερα. Είναι ένα πράγμα που μας κυνηγάει και
Δεν ξέρω τι μπορούμε να κάνουμε για να το διορθώσουμε αυτό. Έχουμε πρόβλημα στα πρώτα 10 λεπτά του παιχνιδιού. Στο πρώτο ημίχρονο ισορροπήσαμε, μετά το 0-2, το πιστέψαμε, ευτυχήσαμε να σκοράρουμε πριν την ανάπαυλα, που ήταν κάτι πολύ σημαντικό για μας. Δυστυχώς όμως, ξαναλέω, η νευρικότητα ήταν αυτή που στήχησε και η συμπαγής άμυνα του αντιπάλου, που ήξερε πολύ καλά να διαχειριστεί και το χώρο και το χρόνο στο δεύτερο ημίχρονο. Κάπου εκεί παγιδευτήκαμε και ευτυχήσαμε να έχουμε σε καλή μέρα τον Αλέξανδρο τον Καγκελίδη και δεν δεχθήκαμε και τρίτο και τέταρτο τέρμα. Δίκη η νίκη της Δόξας. Εμείς συνεχίζουμε. Έχουμε 5 να απομείνα τα παιχνίδια. Διεκδικούμε 12 βαθμούς μέσα από αυτά για να παραμείνουμε στην κατηγορία. Θα συνεχίσουμε να προσπαθούμε και ελπίζω στο τέλος να τα καταφέρουμε. Καλή συνέχεια. Πόσο κοντά είναι αυτή η ισοτηρία για εσάς? Θεωρώ ότι με 46 βαθμούς η ομάδα θα καταφέρει να παραμείνει. Έχουμε το σουφλί εκτός έδρας, έχουμε τον αμπελόκηπο εκτός έδρας, θεωρητικά εύκολα παιχνίδια, αν και δεν υπάρχει εύκολο παιχνίδι. Και έχουμε 2 μάτς μέσα στην έδρα μας, ένα ντέρμπι όπως το σημερινό με τον ΑΟΚ και ένα τελευταίο παιχνίδι που, αν όλα πάνε καλά για μας, φαίνεται ότι θα παιχτούν όλα με το Αγιονέρι εντός έδρας.